3 ήταν. 2. Και όπως μιλάμε, εντάξει και εσύ. Και εμείς όπως συνήθως μιλάει. Αντιδράστε καλά, έτσι πρέπει. Θα υπάρχει και κάποιο να αντιδράει. Την άλλη μετά μέρα. Γιατί άμα δεν τα δώσαν τα. Η άμα είναι η άλλη μέρα του συλλέγου, δεν γινόταν τα θαύμα. Πες το, όχι, δεν. Όχι, όχι, μια χαρά. Την Παρασκευή δεν έχει απάνω στη χειρή τη. Κάνει 11 χειρή. Ναι. Έχουν καλά κόψει. Είχαν έρθει και 2-3 πνεύμα και είχα πάει από τι 6 ώρα για να βρει μια καρέκλα. Στον άγιο φαΐ. Στον άγιο φαΐ. Λέω να σηκώθω να φύγω τώρα. Αν δεν έβρισκα, τι θα σου κάνει και Παρασκευή. Έλα, ρε, μένει. Έχω κατέσει τους καρέκλες. Τέσσερι. Τη Χριστίνα, έλα Χριστίνα, έχω βάλει την τσάντα. Κύριε Κώστα. Τώρα, θα έχει αυτή την Παρασκευή, λίπο μου, εγώ σε ρώτησα. Έχει, έχει, έχει. Και αυτή και την άλλη συνέχεια. Μπερδεύτηκες. Έχουμε, ναι, ναι. Έχει συνέχεια. Έχουμε. Παρασκευή, και το Σάββατο έχει λειτουργία. Βασίλη, δεν σου έχω πει, δεν θέλω να με φωτογραφίσεις. Γιατί εγώ δεν θέλω. Γιατί ξεχόμαστε εδώ. Δεν βγήκες, κάνε και το φιλμ. Θα το πω στο Σεβασμιότατο να του ρίξει ένα κάνονα να τα λέει 100 κατερημά την ημέρα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα φτιάξω να μιλήσω του. Να αρχίσουμε, Ευάγγελε. Μεγάλε Ευάγγελε. Με Ευάγγελου εδώ έχουμε. Τώρα, να δει ο Βασίλης ο Παναγός δεν έρχεται γιατί είναι στα γέννα που πρέπει να είναι. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκαμε, το πνεύμα της αληθείας, ο κονταρκού, παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής οδηγός, ερθέ και σκύνωσον ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κινήδος και σώσον αγαθέ τα σφαιρά. Αμήν. Πλησιάζει η ημέρα του Ευαγγελισμού και είναι η μέρα από τις χαρμόσυνες ημέρες, η εγχαρμόσυνη ημέρα. Και ακούγεται εκείνο που ψάλλει η Εκκλησία μας, Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη, ενείτε ουρανή Θεού τη δόξα, τη δόξα. Και εμείς μαζί με την Εκκλησία είμαστε υποχρεωμένοι να προσεγγίσουμε το γεγονός του Ευαγγελισμού, να αναλύσουμε όχι με τη προσωπική δύναμη που μπορεί να έχει ο καθένας μας και εγώ από την άλλη πλευρά, αλλά με τη βοήθεια Αγίων Ανδρών που πήραν το Πνεύμα το Άγιο γιατί κοπίασαν και πόνεσαν και μετά από το φωτισμό μας εξέδεσαν λαμπρά, αναλυτικά και κατανοητά τα δόγματα και τις αλήθειες στις οποίες πιστεύουμε. Πριν όμως, πριν δούμε τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Ευαγγελισμό, πολύ πολύ φρόνιμο είναι, πολύ πολύ φρόνιμο είναι και συνετό να ακούσουμε την περικοπή που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχους 24 έως 28. «Εν τες ημέρες εκείνες συνέλαβεν Ελισάβετ η γηνή Ζαχαρίου και περιέκρυβεν εαυτήν μήνας 5 λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες έσε πίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης». Μια μικρή ερμηνεία εδώ
για να μπορούμε να παρακολουθούμε. Λέει, κατ' εκείνες τις ημέρες που ζούσε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, συνέλαβε στη μήτρα της η Ελισάβετ τον Ιωάννη τον πρόδρομο, η γυναίκα του Ζαχαρία, και βρισκόταν στο πέμπτο μήνα. Περιέκρυβε εαυτήν μήνας πέντε. Βρισκότανε στο πέμπτο μήνα. Λέγουσα και έλεγε ότι έτσι ο Κύριος έπραξε σε μένα κατά τις ημέρες τις οποίες ζούμε, την εποχή εκείνη εννοώ πάλι του Ζαχαρίας Ελισάβετ, για να μου αφαιρέσει την ντροπή ανάμεσα από τους ανθρώπους. Ήταν στήρα η γυναίκα του Ζαχαρία η Ελισάβετ, παιδιά δεν γεννούσε και αυτό ήταν προσβολή για τα ζευγάρια που δεν κάνανε παιδιά, γιατί δεν έτρεφαν καμία ελπίδα, μα καμία, ότι από αυτούς θα προέρθει ο αναμενόμενος Μεσσίας του κόσμου. Και άρα σε αυτές τις οικογένειες μέσα ήταν και ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ. Με συνέλαβε λοιπόν με τη χάρη του Θεού, λέει η Ελισάβετ, και έτσι ο Θεός της αφαίρεσε δια της συντύψεως και δια της εγγενήσεως κατόπιν του Ιωάννου την ντροπή ή το στίγμα εκείνο μέσα στον κόσμο, ότι θα είναι ατεκνή και δεν θα γεννήσει, δεν είναι δυνατόν να γεννήσει ή αυτή ή απογονή της το Μεσσία και η τροφή του κόσμου. Εν δε το μηνύ το έκτο, όταν βρισκόταν πάλι η Ελισάβετ στον έκτο μήνα, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ή όνομα Ναζαρέτ. Προς Παρθένων με μυστευμένη Ανδρή, όνομα Ιωσήφ. Όταν ήταν λοιπόν στον έκτο μήνα η Ελισάβετ, λαβαίνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ από το Θεό εντολή να κατέβει στη Ναζαρέτ, όπου βρισκόταν η Παρθένος Μαρία, όπως λέει εδώ, και η οποία ήταν μεμνηστευμένη, αρευωνιασμένη κατά έναν τρόπο, με άνδρα του οποίου το όνομα ήταν Ιωσήφ. Και ο οποίος Ιωσήφ καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Και το όνομα της Παρθένου ήταν Μαριάμ. Αυτό σαν γεγονός το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και συνεχίζει. Και εισέλθον ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναίξη. Αυτά είναι τα λόγια του Αρχαγγέλου. Η δε ειδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού. Μόλις τον είδε, ταράχθηκε και για το λόγο που της είπε. Και διαλογίζεται, ποταπός ή ο ασπασμός ούτος.
και σκεπτόταν η Παρθένος Μαρία τι νόημα έκρυβε ο λόγος αυτός, ποια σημασία έχει, ποταπός ή ο λόγος αυτός, ποια σημασία έχει ο λόγος αυτός. Και είπε ο άγγελος αυτή, και της είπε ο άγγελος, μη φοβού Μαριά μου, έβρες χάριν παρά το Θεό, βρήκες χάρη από το Θεό, σε χαρίτος ο Θεός. Και ειδού συλλήψε εγκαστρή και τέξη ιών. Και να, θα συλλάβεις στη μήτρα σου και θα γεννήσεις ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν και θα ονομάσεις αυτόν που θα γεννηθεί Ιησούν. Ούτως έστε μέγας αυτός θα είναι μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε και θα ονομαστεί παιδί του υψίστου Θεού και δώσει αυτό ο Κύριος τον θρόνο αυτού, τον θρόνο Δαβίδ, και θα δώσει αυτόν ο Κύριος το θρόνο του Δαβίδ, θα είναι συνέχεια στη βασιλεία του θρόνου του Δαβίδ. Του πατρός αυτού και βασιλεύσει και θα βασιλεύσει αυτός που θα γεννηθεί από σένα επί οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος και της βασιλείας του δεν θα υπάρχει τέλος. Είπε δε Μαριάν προς τον άγγελον, πώς έστε τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό αφού είμαι άγαμη άνδρα ου γινώσκω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε αυτή, είπε λοιπόν ο άγγελος αυτή, πνεύμα Άγιον επιλέψετε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσει. Θα έρθει το πνεύμα του Άγιον μέσα σου και όχι μόνο αυτό και κάτι άλλο που δεν είναι το πνεύμα του Άγιον, δύναμις του υψίστου Θεού, θα σε σκεπάσει, θα σε επισκιάσει και το γεννόμενο εξού και αυτό που θα γεννηθεί από σένα Άγιον θα είναι Άγιο, κληθήσετε Υιός Θεού, θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Και ειδού και φαίνει επιχείρημα ο Αρχάγγελος στην Παναγία για να την σταθεροποιήσει στο λογισμού της, ειδού Ελισάβετ συγγενή σου και αυτή συνηθεί αιών και αυτή έχει συλλάβει στην μήτρα της αιών εν γύρα αυτής στα γυρατιά της και ούτως μην έκτος εστί αυτή και αυτή βρίσκεται στον έκτο μήνα τώρα ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό πανρήμα για το Θεό δεν είναι δυνατόν να μην γίνει αυτό που λέει κάθε λόγος, ο λόγος του Θεού είναι και έργο όπως τώρα εγώ σου λέω, ο λόγος που σου λέω είναι έργο, θα το δούμε παρακάτω. Είπε δε Μαριά μου και είπε η Παναγία η Μαριά μου, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, να γίνει σύμφωνα με το λόγο που μεταφέρεις από τον ουράνιο πατέρα από τους ουρανούς και απήθενε αυτής ο άγγελος και έγινε άφαντος ο άγγελος. Αυτό είναι εκείνο που το Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί την 25η Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελισμού. Εμείς τώρα να δούμε πάνω σε αυτό τι τραπέζι μας έχει ετοιμάσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πάνω στο γεγονός αυτό εκφράζει ένα άπειρο θαυμασμό για το μέγα θαύμα της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Φέρνει στο νου του
τα δημιουργήματα του Θεού, τα υλικά δημιουργήματα, ένα-ένα. Βεβαίως, αφού κάνει προηγουμένως αναφορά, λέει, κοιτάξτε το Ψαλμό 103 που διαβάζεται στην Εκκλησία σε κάθε εσπερινό, εκεί θα δείτε, μας λέει σε όλους, όλα τα δημιουργήματα του Θεού, τον ουρανό, τη σελήνη, τον ήλιο, τα άστρα γενικά, τη γη, τα ποτάμια, τα ζώα, τον άνθρωπο, όλα να παρελάβουν μέσα σε ένα μεγαλείο και σε μία έγλη δόξα. Και ατενίζοντας αυτό το μεγαλείο και ο Άγιος Γρηγόριος Αρχιεδαβίδ προηγουμένως αναφωνεί «Ως σε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Όλα τα έκανες με σοφία, δεν έμεινε τίποτε έξω από τη δική σου σοφία. Εμβαθύνει μέσα ο Άγιος σε κάθε έργο και βλέπει μέσα στο βάθος του κάθε ενός έργου και την άπειρη σοφία του Θεού. Γι' αυτό και λέει στο τέλος, πάντα εν σοφία επί σας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Αν για την άψυχη δημιουργία, τη κτιστή δημιουργία, εκφράζει το μεγαλείο του ο Δαβίδ και ταυτόχρονα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τι θα πρέπει να πει κανείς και ποια δόξα πρέπει να αναπέμψει στο Θεό όταν ο Θεός κάτι απείρως ανώτερο προσφέρει στην ανθρωπότητα, απείρως ανώτερο. Ασύλληπτο εντελώς στην ανθρώπινη διάνοια, μα είναι άπειρο σε ύψος και σε βάθος και σε πλάτος, και όμως αυτό το άπειρο το προσφέρει στον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά από αυτό που αναγνώσαν προηγουμένως, την άπειρη, άπιαστη, απερίγραπτη σύλληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη μήτρα της Αγίας Παρθένου. Θα πείτε, καλά, γιατί αυτό, ρωτάει και η Παναγία το ίδιο ερώτημα. Αν το προσέξετε, το διαβάσαμε. Μεταφέρει ο Αρχάγγελος το μήνυμα ότι θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν και θα είναι και Μέγας και θα είναι και Υιός Υψίστου. Εκεί στέκει η Παναγία άναυδη. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που θα γίνει σε αυτήν και γιατί να γίνει αφού είναι πράγματα αντίθετα η γέννηση με την παρθενία, και ποιος είναι ο λόγος. Αλλά επαναλαμβάνω, το πώς έστεμι τούτο που είπε η Παναγία, πώς έστεμι τούτο, πώς θα συμβεί αυτό επί άνδρα ου γινώσκω, αφού άνδρα δεν γνωρίζω. Εδώ, άμα λίγο σταματήσουμε, θα δούμε ότι ούτε και ο άγγελος δίνει απάντηση. Στο πώς μένει απάντητο. Δίνει μια απάντηση, αλλά όχι στο πώς, αλλά στο ποιος.
Παραδείγματος χάρη, λέει, πνεύμα Άγιον επελεύσετε εις έτσι, λέει. Και ακόμη εκτός του Πνεύμα Αγίου Πνεύματος, δύναμη συψής το επισκιάσεις. Αυτά μου είπε να σου πω, αυτά σου λέω. Δεν ξέρω τα παραπέρα, το πώς, επειδή είσαι απείρανδρη, δεν έχεις άνδρα και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μην το ψάχνεις. Και δεν γνώριζε. Όχι, ο Άγγελος όχι. Mm. Ο Άγγελος όχι. Σε καμία περίπτωση δεν δίνει απάντηση. Okay. Δεν δίνει καμία απάντηση παρά μόνο ότι Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμη ψηψής το πισκιάσεις. Και επειδή αυτό το ερώτημα αυτού του ερωτήματος την απάντηση την έχει στα αρχεία του ο Θεός και κανείς δεν γνώριζε ούτε και γνωρίζει, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, άκουσε να σου πω. Το ίδιο ερώτημα κάνε και να πάρεις την απάντηση. Σε τι? Περίπου το ίδιο ερώτημα, ε. Πώς έγινε ο άνθρωπος τα οστά, τα νεύρα, τα νεφρά, τα μάτια, τα πόδια, το σώμα με όλες τις ανθρώπινες, με όλες τις λεπτομέρειές του από χώμα, χούν λαβών από τις γης, επίησε άνθρωπο, λέει η Αγία Γραφή. Έλαβε, λέει, χώμα από τη γη και έκανε τον άνθρωπο. Με όλες τις λεπτομέρειές του. Πώς τον έφτιαξε? Απαντιέται. Μα όταν ο Θεός βουλεύει, ανατρέπεται τις φύσεις. Όχι, δεν είναι. Σωστά το λες. Αλλά το θέμα είναι, απαντιέται. Τα λογικά κριτήρια. Αυτό είναι το θέμα. Ξεκινάμε, μπαίνουμε στην εποχή της Κυρίας Διαθήκης που κορυφώνεται με την Ανάσταση του Κύριου. Θέλω να, ο Άγιος Γρηγόριος το αναφέρει εκείνο, το ρωτάει ο ίδιος, άμα με απαντήσει σε αυτό, τότε μπορεί να βρεις απάντηση και στο άλλο. Στο πιο απλό δεν μπορείς να πάρεις την απάντηση. Δηλαδή, πώς από χώμα έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, και εγώ σε ρωτάω ακόμα κάτι παραπέρα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Έλα εδώ, λέει, αφού πήρε, λέει, οστούν από τον άνδρα, φτιάχνει, λέει, τη γυναίκα. Πώς, λέει, από το οστούν που πήρε από τον άνδρα, το άπλωσε και φτιάξε χέρια, πόδια, νεφρά, μάτια, από οστούν. Εκεί πήρε χώμα, εδώ πήρε οστούν. Για τον άνδρα πήρε χώμα, για τη γυναίκα πήρε μια πλευρά. Πώς? Απαντήθηκε ο Θεός, βούλεται ελληνικά τεφύσεως τάξης. Αλλά έλα, το πώς όμως δεν απαντιέται. Το πώς δεν απαντιέται. Αν λοιπόν τέρμα δεν χωράει, δεν χωράει καλό. Και πολύ μας είναι. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί τώρα τι να πούμε το, γιατί είναι άπειρος ο Θεός που τι θα πει, άπειρο το θείο κατάληπτο. Λοιπόν, εάν και ο Μωυσής λέει, είπε, αφού έφτιαξε τον άνθρωπο, είπε, δίνει και αυτούς απάντηση. Λέει, και επίσης άνθρωπο, τον άνδρα, την ευρία με χώμα. Και έφτιαξε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Και είδε ο Θεός ότι επίσης καλός λίαν. Τα έκανε, λέει, καλός λίαν. Μην ρωτάς παραπέρα. Εκεί, επαναλαμβάνω, ο ίδιος γνωρίζει. Και από του μηδενός έφερε όλα τον άνθρωπο και το σύμπαν ολόκληρο στο είναι ο Θεός. Για από εδώ λίγο να δούμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι θαύματος όλος γεγονός, δηλαδή αφού εξεπλάγει από το θαύμα εκείνο και η Παρθένος και εμείς από την άλλη μεριά, γιατί έλα μου δεν φτιάχνει, λέει, από το μείον, από το τίποτα άνθρωπο, όπως έφτιαξε το έκανε τον άνθρωπο, αλλά κάτι απείρως ανώτερο. Τι έγινε? Εδώ πρόκειται να συλληφθεί ο Υιός του Θεού,
ο ον, ο ίν και ο ερχόμενος, εκείνος που πάντα υπάρχει, που υπήρχε και που το περιμένουμε να έρθει, ο ίδιος ο Θεός. Και τι να γίνει, να πάρει από τον άνθρωπο σώμα, σάρκα και οστά, από τον άνθρωπο θα πάρει, εκείνος θα δημιούργησε, αλλά έλα όμως που θα πάρει τον άνθρωπο, και τι θα κάνει με αυτό το πράγμα, με το όμοιο, δηλαδή θα πάρει άνθρωπο όμοιο σαν και εμάς, και θα αναπλάσει τον άνθρωπο μέχρι του σημείου, να τον ανεβάσει από τη γη στον ουρανό. Εδώ μας μεταφέρει στο άλλο εκείνο γεγονός, να τον ανεβάσει, λέει, από τη γη στον ουρανό, και να τον βάλει πού, εκεί που είναι αυτός, και εκεί θα γνωρίσει και θα δώσει απαντήσεις σε εκείνα που μένουν αναπάντητα όσο του επιτρέψει ο Θεός. Είδα και άκουσα άρρητα ρήματα, λέει, και εκείνος ο Παύλος ανέβηκε, είδε, άκουσε, λέει, στον ουρανό επάνω, μα δεν μας είπε τι είδε και τι άκουσε, μας βεβαιώνει μόνο τα είδε και τα άκουσε. Να σας τα πω, μα δεν φτάνει το μυαλό για να καταλάβει. Δεν μπορεί, δεν είναι, δεν το καταλάβει. Έτσι λοιπόν, πρόκειται, επαναλαμβάνω, ο δημιουργός του κόσμου, εκείνος που από το μηδέν τα έφερε στη ζωή, να χαμηλώσει, να γίνει άνθρωπος, και πιο κάτω από τον άνθρωπο, όχι ως προς το ομοίωμα του σώματος, αλλά ως προς τη συμπεριφορά. Να εξευτελιστεί για να ανεβάσει τον άνθρωπο. Και δεν λέει ότι τον βγάζει έξω στον κόσμο ο... ποιος είναι ο Καϊάφας ή ο Άννας, ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος, και λέει, είδε ο άνθρωπος, τον δείχνει, να πως τον καταντήσατε. Και ουκ είχε είδος ουδέ κάλος. Και δεν είχε, λέει, ούτε πρόσωπο όταν περνούσε τα πάθη του, ούτε και ομορφιά. Δεν είχε ούτε πρόσωπο ούτε ομορφιά. Δηλαδή, πιο χαμηλά και από έναν άνθρωπο κοινό, τις ημέρες του πάθους του, επαναλαμβάνω όλα αυτά, γιατί πριν το πάθος του είχε είδος, είχε κάλος, λένε, και λέει και ο Δαβίδ το λέει, φόρεσε, λέει, τον οπλισμό σου, εσύ που είσαι ωραίος παραπάντα στους ανθρώπους, πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους, που την ομορφιά σου είναι συναγώνιστη, λες ένα ψάλμο μέσα, και κατεβοδού και βασίλευε, και προχώρα, και έχεις το δρόμο ανοιχτό, και βάλε τη βασιλεία σου εμπρός να βασιλεύσει ο αιώνας, του λέει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό μέσα. Αυτός λοιπόν έλαβε σάρκα μέσα στην αϊπάρθενο Μαρία. Να τονίσω και πάλι, για να μας μείνει στο μυαλό, στο ερώτημα, γιατί θα το σχολιάσουμε, της Παναγίας, πώς έστεμε τούτο, πώς θα συμβεί, εγώ η απείρανδρη, η ανύμφευτη, η παρθένα, πώς είναι δυνατόν να συλλάβω. Και ο άγγελος λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, απαντάει όχι δείχνοντας τον τρόπο, μην τον ψάχνεις τον τρόπο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μία ομιλία του, ο Γκοδέστατη, έχουμε ασχοληθεί δύο μήνες με κάνει στο θέμα αυτό επάνω, γύρω, σε μία ομιλία γύρω από τη δημιουργία του κόσμου, αλλά και από το ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό, ανθρώπινα γεγονότα που εμείς δεν τα ερμηνεύουμε, ψάχνουμε να τα ερμηνεύσουμε. Γιατί να πάρει ένα παιδάκι μικρό και να ορίονται οι γονείς του, γιατί
να πέσει μια πλημμύρα και να πνιγούν ένα σωρό κόσμο, γιατί να συμβεί σεισμός και να πέσουν σπίτι και να πλακώσουν ανθρώπους. Μια σειρά από γιατί που κάνει ο κόσμος, τα απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά πώς τα απαντάει? Αν ρωτάς, λέγει, το γιατί, βλαστημάς εναντίον της πρόνοιας του Θεού, που όλα τα έχει ρυθμίσει και κανονίσει με άπειρη σοφία. Και εσύ έρχεσαι και λες, γιατί να γίνει αυτό, δεν έπρεπε να γίνει και το πράγμα. Αφού ρωτάς γιατί και δεν παίρνεις και απάντηση στο τέλος, παίρνεις απάντηση. Η απάντηση που παίρνεις είναι η πίκρα που έχεις μέσα σου, γιατί σου συμβαίνει. Αντί λοιπόν να πεις ένα γιατί, να πεις, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, δεν αντέχω, δεν τα βγάζω πέρα. Και θα πάρεις την απάντηση σε αυτό και θα καταλάβεις και ένα μέρος του γιατί. Από πείρα θα πάρεις τώρα την απάντηση. Διαφορετικά, το γιατί, για να εξηγνιάσεις, για να βρεις με έρευνα τι κάνει ο Θεός και επιτρέπει και συμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα στη ζωή, είναι βλαστημία εναντίον του Θεού. Και ο Παύλος, ο Απόστολος, ήθελε να δει αν είναι σωστό μέσα στο χριστιανισμό να γίνουν δεκτοί οι ειδωλάτρες. Εμείς ανήκαμε σε χώρο ειδωλατρικό. Πίστευε ότι ο Χριστός ανήκει μόνο σε εκείνους που είχαν λάβει περιτομή. Σε Εβραίους. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι, πάλι δεν μιλάω για παλαιά τώρα. Εγώ μιλάω για την εποχή του Παύλου. Επαναλαμβάνω, είχε απορία. Είχε απορία. Να τους κάνουμε δεκτούς τους ειδωλάτρες ή μόνο εκείνους που έχουν πάρει περιτομή? Όπως πέρανε στην Παλαιά Διαθήκη. Για το θέμα αυτό ασχολήθηκε μία σύνοδος, η πρώτη Αποστολική Σύνοδος. Και έδωσε την απάντηση. Όλοι να γίνονται δεκτοί, να μην μείνει κανείς έξω από τον χριστιανισμό. Ο Παύλος όμως είχε απορία. Και όταν έλαβε την απάντηση από το Θεό, είπε, «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού», λέει, «έχει βάθος άπειρο και πλούτος άπειρο η σοφία και η γνώση του Θεού». Και συνέχισε, «Τις γαρέγνων νουν Κυρίου», ποιος, λέει, μπόρεσε να γνωρίσει το νου του Κυρίου? Εδώ, άμα πάρουμε, αδέρφια μου, ένα σποράκι μόνο, ένα σποράκι, να το εξετάσουμε, θα δώσουμε ερμηνεία ποια είναι εκείνη η δύναμη που το κάνει ώστε να σαπίσει με στη γη και να βγαίνει ολόκληρο λουλούδι μοσχοβολητό. Μήπως μπορεί να δώσει επιστήμη σε αυτό απάντηση και ζητάει να μάθει το γιατί στα βάθη της σοφίας του Θεού? Είναι δυνατόν? Επαναλαμβάνω, ένα σποράκι. Το ρίχνεις μέσα στη γλάστρα σου, σαπίζει μέσα στη γλάστρα, βγάζει ρίζες, βγάζει βλαστό, βγάζει φύλλα, βγάζει άνθος και μοσχοβολάει, βγάζει και καρπό στο τέλος. Ερμήνευσέ μου πώς μέσα στην ησυχία της νύχτας αυτό, αθόρυβα εντελώς, όλα τα καλά έτσι γίνονται, μυστικά και θόρυβα, αθόρυβα εντελώς βγαίνει, σκάει χωρίς να... και σπάει μέσα από τη γλάστρα, δηλαδή από το... την κοπριά της γλάστας, και βγαίνει. Το παίρνει κανείς είδηση? Το ερμηνεύσανε το μυστήριο αυτό οι επιστήμονες, να μας πούνε αυτό είναι η ζωή? Είναι στα αρχεία της σοφίας του Θεού. Και έπειτα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που φτιάχνει αγγεία από πυλό, παίρνει το πυλό και κάνει το σχήμα που θέλει. Του δίνει το σχήμα που θέλει. Άλλο το κάνει
με α σχήμα, άλλο με β σχήμα, άλλο με άλλο γ σχήμα. Μήπως ο Πυλός είπε ποτέ στον Αγγειοπλάστη γιατί με φτιάχνεις έτσι? Πώς εμείς που είμαστε δημιουργήματα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού, σηκώνουμε το ανάστημα και λέμε γιατί με έφτιασες έτσι, γιατί το έφτιαξες, επέτρεψες αυτό, γιατί επέτρεψες το άλλο? Γνωρίζει σαν τον Αγιοπλάστη τι είναι αυτά που έχει δημιουργήσει και ξέρει πότε θα έρθω στον κόσμο, πότε θα φύγω από τον κόσμο, πώς θα φύγω από τον κόσμο. Είναι όλα μέσα στην πρόνοιά του. Να γιατί ο άνθρωπος που σκέπτεται να ερευνήσει με τη λογική του ορισμένα γιατί πέφτει σε πλάνη, ενώ έχει μπροστά στα μάτια του, καταλαμβάνω, χειροπιαστά γεγονότα, χειροπιαστά, όπως είπα, το σποράκι, που δεν μπορεί να δώσει ερμηνεία, ούτε να φτιάξει ένα σποράκι για να μας δώσει ζωή. Από τα έτοιμα μόνο. Θέλει να πω κάτι εκεί πάνω. Να πεις κάτι. Για το παράκι, γιατί έχει μεγάλη αξία. Λοιπόν, επειδή έχω φτιάξει κουβούρια πολλά, όταν βάζουμε την πλάκα από πάνω και την σκεπάζουμε, για να πάμε μετά να τη σηκώσουμε, θέλουμε τέσσερις άντρες. Έχει τέσσερις λαβές. Και τη σηκώνουμε. Ναι. Με δυσκολία, γιατί είναι η πλάκα πολύ βαριά. Ναι. Λοιπόν, κι όμως υπάρχουν, όταν φυσάει, πέφτουν δύο σποράκια στα πλάγια με πλάκα και αυτά έχουν τη δύναμη την πλάκα να τη σηκώσουν απάνω. Άρα είναι... Φοβερή δύναμη. Μάλιστα. Λέμε για φοβερή δύναμη. Μάλιστα. Τώρα θέλω να δούμε και την άλλη πλευρά στο ερώτημα της Παναγίας, την άλλη πλευρά. Δηλαδή λέει, πώς, επαναλαμβάνω, πώς έστεμι τούτο. Επειδή η Παναγία ήταν αγνή, μάλλον ήταν πάναγνη, όχι αγνή, αλλά κατήχε όλο το πλήρωμα της αγνότητος, δικαιούτο να το ερωτήσει πώς θα συμβεί αυτό. Για ποιο λόγο δεν ήταν σίγουροι ότι αυτός που της μετέφερε το μήνυμα ήτανε ο Αρχάγγελος ή ήτανε ο εξαποδίτης που εξαπάτησε την Εύα? Είναι και από τη μέση. Το λέει ο Γρηγόριος. Λέει, φοβήθηκε μήπως ήταν αυτός που πήγε στο Παράδεισο και είπε στην Εύα, κάντε αυτό, κάνε το άλλο, μήπως και εδώ συμβαίνει το ίδιο. Δεν πρόκειται, λέγει, για άργηση στο θέλημα του Θεού, αλλά για προσοχή που χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Μήπως είναι κάτι άλλο από αυτό. Και αφού την διαβεβαίωσε, τις διαβεβαιώσεις, να κοίταξε, η Ελισάβετ θα γεννήσει. Έχει συλλάβει 6 μήνες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και εσύ θα γεννήσεις τον Υιόν του Υψίστου. Εδώ σταματάμε λίγο για να δούμε λίγο καλύτερα το γεγονός. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, και αυτή είναι η πραγματικότητα της, ότι ο Αρχάγγελος που μετέφερε το μήνυμα δεν μετέφερε σαν μήνυμα το μήνυμα, αλλά έβλεπε ήδη να έχει σάρκα και οστά μέσα στην κοιλιά της Παναγίας ο Ιησούς Χριστός. Το έβλεπε σαν γεγονός και της το λέει. Δηλαδή σαν να με τελειωμένο αυτό που γεγονός. Είπε. Σαν γεγονός. Μπράβο. Εδώ ο Αρχάγγελος φεύγει από το θρόνο του Θεού. Μεταφέρει το μήνυμα, έχει γεγονός μπροστά του και αυτό αναγγέλει. Κάπου αλλού όμως που δεν πρόκειται για Αρχάγγελο, αλλά πρόκειται για άνθρωπο, όπως ο προφήτης Ισαΐας,
όταν και εκείνος πριν από 850 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού προφήτευσε και εκείνος και είπε ακριβώς το ίδιο που είπε και ο Αρχάγγελος. Ιδού η Παρθένος εξεγαστρή και τέξετε ιό και καλέσωση το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Είπε θα γεννήσει ιό η Παρθένος χωρίς να έχει γεννηθεί η Παναγία ακόμα. Χωρίς να, να έχουμε κάποιο άλλο εχέγγυο στα χέρια. Και εκείνος τότε που προφήτευε, ο προφήτης Ισαΐας, έβλεπε την Παναγία μπροστά, τον Κύριο απ' Ισάκα και ωστά και να γεννιέται. Δεν μιλάνε για κάτι που δεν το βλέπουνε, για κάτι που το βλέπουνε, σαν να είναι παρόν. Το γεγονός δηλαδή μετά από 850 χρόνια που έγινε, το έβλεπε ο προφήτης Ισαΐας όταν το προφήτευε μπροστά του. Γι' αυτό και οι προφήτες λέγονται, ονομάζονται αληθινά ορόντες. Είναι εκείνοι που πραγματικά βλέπουν. Εμείς δεν βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε μόνο ο ένας τον άλλον και το περιβάλλον μας. Οι προφήτες έβλεπαν με τα μάτια του σώματος το περιβάλλον, αλλά με τα καθαρά μάτια της ψυχής έλεπαν τα εσώμενα, εκείνα που θα γίνονταν στο μέλλον, παρόντα. Αυτά που επρόκειτο να γίνουν, τα βλέπαν μπροστά τους, παρόντα. Τετελεσμένα γεγονότα. Είπαμε, τελειωμένα γεγονότα. Και αφού λέει, ιδού, είναι σαν να τη δείχνει ο προφήτης Ισαΐας, την Παναγία. Η Παρθένος, να, να τη. Αυτό σημαίνει, το ιδού σημαίνει να την. Η Παρθένος, έξι εγκαστρή. Θα συλλάβει, λέει, η Παρθένος. Προσέξτε, λέει και τη λέξη Παρθένος. Δεν λέει αόριστα. Δεν λέει μια γυνή ευσεβής. Δεν άκουσα. Δεν λέει μια γυνή ευσεβής. Όχι. Ακριβώς. Λέει η Παρθένος έξι εγκαστρή. Η Παρθένος θα γεννήσει. Μα γεννάει η Παρθένος. Όχι. Και όμως γέννησε η Παρθένος. Την έβλεπε μπροστά του. Και την δαχτυλοέδειχνε κατά ένα τρόπο την Παναγία ο προφήτης Ισαΐας. Και εδώ λοιπόν, αν ο προφήτης Ισαΐας έβλεπε το Χριστό και την Παναγία μπροστά του και έλεγε την προφητεία, πολύ περισσότερο ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έβλεπε τετελεσμένο το γεγονός στο πρόσωπο της Παναγίας. Και αυτό και της είπε, αυτό που θα γεννηθεί, Υιός υψού του πηδήσεται. Θα είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας και ο Λιτωτής του κόσμου. Και κάτι ακόμα. Η Παναγία μας είναι η ίδια μάρτης. Δηλαδή λέει αυτά που έσε και είδε, μας βεβαιώνει για τα γεγονότα. Δηλαδή τι. Μας λέει ότι πήγε στην Αίγυπτο, μας λέει ότι γύρισε από την Αίγυπτο, μας λέει τι είδε και έσε μαζί με τον Κύριο, είναι γεγονότα που τα έσε ίδια. Και μας δίνει μία διαβεβαίωση περί του πρακτέου, δηλαδή για αυτά που γίνανε. Ακόμη, λέγει, αν προσέξαμε εδώ που διαβάσαμε, ότι ο Κύριος, αυτός που θα γεννηθεί, βασιλεύσει επί οίκων Δαβίδ εις τους αιώνας. Θα καθίσει, λέει, πάνω στο θρόνο του Δαβίδ. Εις τους αιώνας. Τι σημαίνει αυτός ο αιώνας. Βάζει κάποιο τέλος στο πέρασμα του χρόνου. Όταν θα βασιλεύσει στους αιώνας. Δεν υπάρχει τέλος. Το λέει και παρακάτω. Τις βασιλιές αυτού ουκέστε τέλος. Δηλαδή όλα θα πούμε αλλοιωθούνε αυτό. Δεν υπάρχει τέλος. Όχι. Δεν υπάρχει, δεν μιλάει για αλλοίωση των πάντων. Μιλάει ότι η όχι, βασιλεία του. Του κόσμου, δεν θα έχει. Άλλο κοινό. Άλλο κοινό. Άλλο κοινό. Αλλά δεν θα υπάρχει τέλος. Ο προφήτης Δανιήλ και εκείνος είδε, λέγει, και εκείνος είδε, σε εποχή νομίζω Ναβουχοδονόσορα στην Βαβυλώνα.
είδε και εκείνος ο προφήτης, λέει, το θρόνο του Θεού. Μιλάμε για παραχώρηση Θεού και πάνω να κάθεται, λέει, ο παλαιός των ημερών, έτσι το ονομάζει, να κάθεται στο θρόνο επάνω, ο παλαιός των ημερών. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνος που υπήρχε πριν, από πριν γίνει ο χρόνος. Πριν γίνει ο χρόνος, υπήρχε ο παλαιός των ημερών. Εκείνος που δεν γερνάει ποτέ. Δηλαδή το Θεό. Το Θεό. Και στη συνέχεια είδε στα δεξιά του τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του και Αγιωτή του κόσμου. Πως τον είδε? Τον είδε να έρχεται, να κρίνει και να σώζει και να κρίνει τον κόσμο. Υπάρχουν προφητείες που είναι πολύ σαφέστατες για το πρόσωπο εκείνου που συνελήφθη στη μήτρα της Αγίας Παρθένου Μαρίας. Ξέρετε κάτι? Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μιλάω για σύνολο, για σύνολο, δεν μιλάω για 5, 10, 20%, 500 χίλιους, μαστιζόμαστε, χτυπιόμαστε άγρια, άγρια, πολύ άγρια, από μία άγνοια πέρα για πέρα γύρω από το αντικείμενο της πίστεώς μας. Είμαστε στο σύνολο, επαναλαμβάνω, θρησκευτικά ακαλλιέργητες συνειδήσεις, ακαλλιέργητες συνειδήσεις. Γιατί μήτε γραφή διαβάζουμε, μήτε άλλα βιβλία που αναλύουν τα γραφής, αλλά και το έργο εκείνο που μας φέρνει κοντά στο Θεό και μας κάνει να στεκόμαστε στα πόδια του Θεού, στο θρόνο Του, το έργο της προσευχής το έχουμε εντελώς παραμελημένο. Μου έλεγε ένας προχθές, εγώ δεν πάω στην εκκλησία για τον ΑΒ λόγο, μου ανέφερε κάποιους λόγους, αλλά πάω και ανάβω κερί στα εξοκλήσια που περνάω. Να του απαντούσα, να του έλεγα, τι, όταν δεν έχει συνείδηση ότι έχει κάποια καθήκοντα, και αυτά τα καθήκοντα είναι ο εκκλησιασμός, ο τακτικός. Ο διάβολος έχει βρει ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ένα ευφιέστατο τρόπο, για να κάνει τους χριστιανούς να μην εκκλησιάζονται, να μην καλλιεργούνται πνευματικά, να έχουν σκοτάδι απέραστο. Και ο τρόπος ποιος είναι αυτός? Δεν πάω στην εκκλησία γιατί βλέπω τον Κώστα τον Αδάμ και δεν τον πάω κάτω. Δεν θέλει να ακούσει κήρυγμα. Τον Κώστα τον Αδάμ. Όχι, παράδειγμα λέω. Λέω γενικά τότε. Όχι, όχι, εδώ έχει σημασία αυτό που λέω. Δηλαδή τον βγάζει από την εκκλησία από μέσα γιατί τον εμποδίζει ο άνθρωπος που είναι μέσα στην εκκλησία. Άρα τον έχει βγαλμένο έξω για έξω. Τώρα για να τελειώνω και να κλείνω. Ανέφερα προηγουμένως όλα όσα είπαμε για το πρόσωπο του Κυρίου της Παναγίας και λοιπά, προϋποθέτουν ψυχές ευαίσθητες που τα ακούνε και τα δέχονται. Υπάρχει και μια άλλη τάξη ανθρώπων που δεν θέλει να ακούει λόγο Θεού, και αυτό είπα ότι εμποδίζει ο Α που είναι στην εκκλησία και ο Β και τον βγάζει ο διάβολος στην εκκλησία απ' έξω. Και τώρα, τελειώνοντας, αναφέρω το εξής. Ο Θεός έχει τον τρόπο και φυσικά τη δύναμη
να ξυπνάει οι συνειδήσεις και με τις πέτρες τις βάζει να μιλάνε και με τα ζώα παρομοίως και με οτιδήποτε προκειμένου να σωθούν ψυχές που είναι καλοπροαίρετες. Και εξηγώ. Και εξηγώ πάνω σε αυτό. Ποιος ξύπνησε το λογκίνο κάτω από το Σταυρό του Κυρίου? Ποιος ξύπνησε τον Άγιο Διονύση Αεροπαγίτη από την Αθήνα και αφήνει την αρχιεροσύνη των ειδώλων και ακολουθεί τον Χριστό? Δεν το ξύπνησε η φωνή της κτήσεως που σύστηκε? Κουνήθηκε η γη, έσβησε ο ήλιος. Δεν μιλήσανε αυτά τα πράγματα? Ποιος μίλησε? Φωνή αγγέλου, αγίου, προφήτου? Όχι. Και κάτι ακόμη. Μιλάει, επαναλαμβάνω, μιλάει ο Θεός με τα άψυχα για να καταλάβουν οι ευαίσθητες ψυχές που δεν γνωρίζουν Θεό. Τον προφήτη Βαλάμ τον στέλνει ο Θεός να κηρύξει σε μία πόλη, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ανεβαίνει στο ζώο, στην Όνο ή στον Όνο ο προφήτης. Ναι. Και πορεύεται όχι το δρόμο που ο Θεός του ζήτησε, το δρόμο που εκείνος ήθελε. Και εκεί πια στο δρόμο σταματάει το ζώο και δεν προχωράει. Στη διασταύρωση. Ναι, στη διασταύρωση, εδώ σταμάτησε. Και δεν προχωράει το ζώο. Έως ότου του απαντάει η Μιχάλη, τι πού πας Χριστιανέ μου εδώ, εδώ είναι το μαχαίρι του Αγγέλου, θα μας φάει και τους δύο. Και τα ζώα μιλάνε και τα πτηνά μιλάνε και οι πέτρες μιλάνε. Γι' αυτό λέει και ο Δαβίδ, ή κάπου αλλού το έχω διαβάσει, και οι λίθοι και οι πέτρες και κράξονται. Θα έρθει η στιγμή που κι άλλη μια φορά θα βγάλουν φωνή. Αυτό που έκανε και έκανε ένα σεισμό σε μια μεγάλη έκταση, κουνηθήκαμε για τα καλά. Έχει το λόγο και για άλλη φορά από ό,τι λένε ορισμένοι. Δεν μιλώ εγώ από πλευράς δικής μου. Για να μήπως σωθούν μερικοί που κάτι καλό έχουν μέσα τους. Και λέμε τώρα τελειώνοντας. Πνεύμα και δύναμη υψίστου επισκιάσει. Λέει λοιπόν ότι πνεύμα Άγιο δεν είναι μέσα σου και δύναμη του υψίστου. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Στην Παναγία λέει πέρασε το πνεύμα του Άγιο μέσα, συνέλαβε, αλλά και το σκέπασε, λέει, η δύναμη του υψίστου, του Πατέρα η δύναμη. Εδώ πρόκειται για Άγιο Πνεύμα και θα έχουμε πει ένα πράγμα. Ότι ολόκληρο το πλήρωμα, ολόκληρο ατόφιο το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μες στην Παναγία. Αφού ήταν ολόκληρος ο Θεός, πώς θα ήταν το μισό ή μέρος του Άγιου Πνεύματος? Και ολόκληρη δύναμη του υψίστου σκέπασε την Παναγία. Γι' αυτό είναι παν Αγία. Έχει τα σκύτρα της Αγιοσύνης η Παναγία. Γι' αυτό η Παναγία είναι πάνω τους αγγέλους, πάνω από όλη τη κτήση, παρακαλώ, από όλη τη κτήση. Τον ουρανό υψηλότερα, δεν λέει? Και πλατιτέρα. Και πλατιτέρα. Και το πλατιτέρα το αναφέρει γιατί ο Θεός δεν χωράει πουθενά και το χώρισε η Παναγία. Άρα πιο πλατιά και από τους ουρανούς είναι. Το χώρισε η Παναγία. Είναι λοιπόν η Παναγία μας το πρόσωπο εκείνο που ημνείται και θα ημνείται στους αιώνας των αιώνων. Είναι αυτή που υπηρέτησε στο μυστήριο της σωτηρίας όλου του κόσμου. Ας είναι βοήθειά μας και ας μας σκεπάζει. Μπορείτε να πείτε, εγώ σας έβαλα το χρόνο όλο. Μπορείτε να πείτε κάτι, αν θέλετε. Λέγε τώρα. Μια απορία, κύριε Βέρα. Πώς ο προφήτης Δαγιήλ, αυτή την παλιά διαθήκη, είδε, όπως είπατε εσείς, σε όραμα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό δεξιά του Πατρός και τα λοιπά, αφού ο προφήτης Δανιήλ έζησε, δεν ξέρω, 500 τόσα χρόνια π.Χ. Πώς είχε στο μυαλό την ιδέα περί Ιησού Χριστού? Αυτό είναι λίγο δύσκολο κατανόητο είναι. Απαντάτε εσείς που μπορείτε να απαντήσετε οι άλλοι. Αφού είχαν προφητεύει πριν 800 χρόνια. Ο
Ο Ιακώβ. Δεν έζησε στα χρόνια του Κυρίου. Ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Μα ήταν προφητής. Δεν ήταν ότι θα το βλέπανε με τη δύναμη του Θεού. Άλλος κανείς. Εσύ Μιχάλη τι λες. Λέω εγώ ότι αυτό που λέμε τώρα εδώ είναι προφητεία. Καλά, άμα περιμένεις εσύ τώρα στο Χριστό να βλέπει αυτά, ήταν ένα γεγονός. Μιλάμε για προφητεία, αποκάλυψη του Θεού προτού να γεννηθεί το παιδί του. Έδωσε σημεία. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι το ερώτημα του Δημήτρη έχει απαντηθεί, αλλά το επαναλαμβάνω. Το Ευάγγελος, ο αγαπητός, λέει στο πώς ένας άνθρωπος που δεν ήταν απλώς τη στιγμή που τον έβλεπε ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, αλλά είχε και πνεύμα Άγιο μέσα του. Και είπα όλοι οι προφήτες, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν το όνομα, ονομάζονται όλοι οι βλέποντες. Δηλαδή, εκείνοι που αληθινά έχουν όραση και βλέπουν. Και είπα και πρόσθεσα, βλέπουν τα εσώμενα, εκείνα που θα γίνουν, ως ήδη γεγονότα, σαν να έχουν ήδη γίνει. Σε αυτό το σημείο που αναφέρεται και το ερώτημά σου ακριβώς, η απάντηση είναι ότι ο Θεός είναι εκείνος που επιτρέπει και δίνει τη δύναμη και τη χάρη ώστε να σταματάει η ροή του χρόνου. Σταματάει η ροή του χρόνου, Τάκη. Και δεν υπάρχει για τον προφήτη που βλέπει κάτι τη στιγμή που το βλέπει ούτε το περασμένο, ούτε το παρόν, ούτε το μέλλον, ούτε το περασμένο, αλλά βλέπει μόνο το παρόν. Και αυτός έβλεπε σαν παρόν το γεγονός της γεννήσεως, κατά θεία παραχώρησε. Δεν παραχώρησε. Και λέμε και εκ τούτο ότι έτσι ζουν οι Άγιοι του Θεού όλοι σε στιγμές που ο Θεός παραχωρεί. Όλοι οι Άγιοι δεν τους αφήνει άμυρους από κάποια πείρα του ουρανού, το πως είναι ο ουρανός, το πως θα ζήσει στον παράδεισο, το επιτρέπει και το ζουνε. Αλλιώς η δύναμη, χωρίς τη δύναμη εκεί δεν γινόταν τίποτα. Ο παράδεισος βιώνεται από εδώ. Ενώ ο άλλος ψάχνει, είπα και ρωτάει γιατί, διότι, επειδή, για να βρει με τούτο εδώ, που είναι πολύ μικρό να το βρει, και δεν το βρει ποτέ, κάποιος άλλος όμως λέει εγώ, ξέρεις το βρήκα, βρήκαμε το Μεσσία. Βρήκαμε το Μεσσία. Βάγει να πεις κάτι. Εσύ να πεις. Ας είσαι άνθρωπος. Εδώ με ρίγος με πιάνει το όνομα της Παναγίας. Αλλά σίγουρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όπως ήταν η άγνωστη βούλη του Κυρίου, και το ανθρώπινο γένος απεκάλυψε το πιο άγιο πλάσμα που είχε μέχρι τότε και μέχρι τους αιώνες των αιώνων. Αν η ανθρωπότητα, ας πούμε, το ανθρώπινο γένος έχει κάτι να υπερηφανεύεται, είναι η Παναγία μας. Γι' αυτό είναι και η Μεσήτρια, γι' αυτό είναι και η κλίμακα να κατέβει ο Θεός κάτω. Από εδώ, από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου, όλα αυτά τα πράγματα δεν κατανοούνται με τη λογική παρά μόνο με την πίστη. Και η σύλληψη του Κυρίου και η σταύρωσή του και η ανάληψη. Ανάστασή του. Δεν φτάνει το μυαλό του ανθρώπου παρά μόνο η πίστη. Μόνο με την πίστη μπορεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα εν μέρη. Να σε διακόψω λίγο. Κλείνω, δύο λεφτά και κλείνω. Γιατί δεν έχω να πω και περισσότερα. Βέβαια, σε όλη τη διαδρομή τη Καινή Διαθήκη και τη ζωή και τα θαύματα του Κυρίου, ο Κύριος έλεγε η πίστη σου σε έστω και κατά την πίστη σου και όλα αυτά. Ναι. Αλλά έρχεται όμως το πνεύμα του Θεού για τον Αποστόλου και λέει
η πίστη ημών χωρίς έργα νεκράεστη. Δηλαδή, αφού είναι τόσο απαραίτητη η πίστη, διότι αλλιώς δεν μπορείς να κατανοήσεις ορισμένα πράγματα, χωρίς έργα είναι νεκρά η πίστη. Και τι εννοώ εγώ τώρα. Ο Βαγγέλης ο Πρίφτης πάει στην εκκλησία. Κάθεται και αρχίζει τους μεγάλους σταύρους. Και ξανακάθεται. Και δεν λέει στο διπλανό του, κάτσε ρε Χριστέ μου και εσύ πέντε λεφτά να ξεκουραστείς. Μηδέν στο πυλί μου, λέει ο Βαγγέλης ο Πρίφτης. Όσο και μεγάλο σταυρό να κάνω, αφού δεν λέω στο διπλανό μου, κάτσε και εσύ λίγο ράδοφε, να ξεκουραστείς, παρακετάω την παρτούκλα μου έτσι και ξανακάθομαι κάτω, μηδέν στο πυλί μου. Δηλαδή, τι θα πω. Η πίστη ημών καλή, χρηστή και ευλογημένη, αλλά όταν δεν κάνουμε και κάτι και εμείς να δείξουμε στο Θεό ότι προσπαθούμε για το πλησίον μας, βοηθάμε το πλησίον μας, πώς θα δείξουμε ότι αγαπάμε το Θεό, διότι λέει ο Κύριος, όχι όν λέγομαι Κύριε, Κύριε, αλλά ο ποιόν το θέλημα του Πατρός μου και ο υπομείνας στο τέλος σωθήσε. Άρα καλή πίστη, αλλά και τα έργα είναι εκείνα που σώζουν τον άνθρωπο. Λοιπόν, και ο λόγος μας είναι καθαρά λόγος πίστεως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας εκείνο που λέει και κλείνω ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το θέμα της πίστεως είναι πιστευόμενον και ου πολυπραγμονούμενον. Θα το εξηγήσω. Πιστευόμενον και ου πολυπραγμονούμενον. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι το αποκάλυψε ο Θεός. Δεν πολυερευνάται, δεν πολυπραγμονείται. Άμα ο άνθρωπος επιχειρήσει να ερευνήσει τα ανεξερεύνητα, θα πέσει σε αυτό που έπεσε και ο Άριος. Και ο Αδάμ και η Εύα. Μετά από τον Χριστό μιλάμε τον. Ο Άριος. Εδώ εμείς γινόμαστε ειδικοί εκ των υστέρων. Και ζήσει για ένα ειδικό εκ των προτέρων. Βγήκε κανείς από αυτούς που σκοτώνονται μετά το σεισμό, που διαφωνούν όλοι οι σεισμολόγοι πριν το σεισμό, να πει μια κουβέντα? Όχι. Να πει ρε παιδιά ότι αύριο φυλαχτείτε, ξέρω εγώ, βγείτε έξω. Όλοι εκ των υστέρων, οι ειδικοί γινόμαστε. Και μιλάμε τώρα για τα. Για τα θεία. Όχι, τα θεία. Για την πίστη. Με τον Απόστολο Θωμά βλέπουμε ότι ενώ πήγε ψηλάβησε και τον είδε, λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και βλέπουμε τώρα στο σημερινό κήρυγμα, λέει ο Κύριος προς όλους μας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Μακάρι οι μη δόντες με και πιστέψονται. Αυτοί θέλουν σωθήσονται. Αυτό είναι ανώτερο. Αυτή είναι η μία πλευρά, η άλλη πλευρά λέει ερευνάτε το κεφάλι. Καλά, εντάξει. Προχτές κάποιος βλαστήμαγε και του λέω με συγχωρείτε αδερφέ. Πιστεύεις στον Θεό? Εγώ δεν πιστεύω ρε Ευαγγέλη. Και το βλαστημά σου λέω. Τουλάχιστον άμα δεν πίστευες θα το κατανοούσα, ας πούμε. Δεν πιστεύω στον Θεό, το βλαστημάω. Πιστεύεις στον Θεό και το βλαστημάς? Είναι να τρελαίνεσαι. Πρέπει να δώσει αγώνα για πρόσβαση. Λοιπόν, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αδάνατος ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέλω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Να άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερα, και άρθες ημίν τα οφειλήματα ημών. Όσοι και εμείς αφήνουμε τις οφειλές και μη είσαι να έχεις ημάς φιλεσμό, αλλά είσαι για μας τα πάντα. Διευκόν, τον Αγίου, Πατέρα λοιπόν, Κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αυτή. Καλή μας νύχτα. Θεός να μας υπάζει όλους. Γεια σου Βασιλάκη. Γεια σου Μιχάλη. Γιατί δεν πρέπει να έχει Παρασκευή χαιρετισμούς. Είναι παραμονή της του Ευαγγελισμού. Και δεν πρέπει να έχει. Έχει νομίζω. Δεν έχει. Διάβασα το. Είναι το ένα αποκλείει το άλλο. Θα το ρωτήσουμε. Έχει. Αφού θυμάσαι. Αφού είναι ο παπάς στην εκκλησία. Γιατί δεν ήμουν εδώ.